Μεγάλη ήταν η ένταση που επικράτησε στην Ορεστιάδα γύρω από την πορεία διαφόρων οργανώσεων ενάντια στο φράκτη του Εύρου. Από το βράδυ τη Παρασκευή, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε άτομα που επρόκειτο να πάρουν μέρο στην πορεία και αστυνομικών που ήταν εκτός υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίε ομάδα 40 αστυνομικών από τη Θεσσαλονίκη εκτός υπηρεσίας που έβγαινε από εστιατόριο δέχθηκε επίθεση από ανάλογο αριθμό αντίεξουσιαστών και ακολούθησε σύραξη με καρέκλες και τραπέζια να εκτοξεύονται κατέρωθεν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ομάδα 40 ατόμων επιτέθηκε εναντίον 5 αστυνομικών με πολιτικά στην πόλη της Ορεστιάδας. Συνελήφθησαν τρει από αυτού με σοβαρέ κατηγορίε ενώ το κλίμα εν ώψη τη πορεία επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα με αποτέλεσμα ο αστυνομικό διευθυντή Οριστιάδα να απαγορεύσει την πορεία που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο. Τελικά οι τρει νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι και η πορεία προ τον φράχτη πραγματοποιήθηκε το πόγεμα του Σαββάτου, χωρί επεισόδια μετά την άρση τη απαγόρευση. Οι διαμαρτυρώμενοι περίπου 100 έφτασαν έω το τελωνίο των Καστανέων, όπου πραγματοποίησαν συγκέντρωση με συνθήκε κατά του φράχτη